Λοιπόν, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στη μεταμνημονιακή εποχή, ο Πρωθυπουργός με αυτά που θα εξαγγείλει θα προσπαθήσει να απαλύνει ακριβώς αυτές τις πληγές. Ή για να το πω διαφορετικά, θα προσπαθήσει να επαναφέρει την κανονικότητα σε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Όπως είναι τα κοινωνικά δικαιώματα, όπως είναι ο κατώτατος μισθός και η κατάργηση της βαρβαρότητας του υποκατώτατου μισθού, για να το λέμε αυτό, και πολλά άλλα. Άρα ας μην μιλάμε για παροχές, ας μιλάμε για αυτά που αυτή η κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι σημαντικά για να πούμε ότι προχωράμε στην κανονικότητα. Σας φοβίζουν όμως κάποια δημοσιεύματα του ξένου τύπου? Για παράδειγμα, έχουμε το δημοσίευμα της Handelsblatt σήμερα, η οποία λέει ότι θα είναι ακριβώς ο δανεισμός εξαιτίας των όσων ακούγονται στην Ελλάδα. Ναι. Για τα θέματα των συντάξεων, για αυτά που περιγράψατε κι εσείς. Γιατί αυτοί προφανώς τα βλέπουν ως παροχές και τα γράφουν. Ναι. Με αυτόν τον τρόπο τροφοδοτούν και μια κουβέντα. Και προσπαθούν να δικαιολογήσουν και το πώς αντιμετωπίζουν οι αγορές την Ελλάδα. Και όπως είπε ο κύριος Κεραία, από εδώ και πέρα έχετε να κάνετε με τις αγορές για τον δανεισμό σας. Θα ήθελα να πω ότι, καλά, η κάθε εφημερίδα μπορεί να γράφει ό,τι θέλει, είναι δικαίωμά της. Είναι και ο βαθμός που επηρεάζει και δημιουργεί και μια ατζέντα. Αλλά το κρίσιμο είναι ότι αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει, γι' αυτό είπα ότι δεν πρόκειται για παροχές, έχει αποδείξει ότι κάνει μια πολιτική δημοσιονομική πάρα πολύ σόφρονα και σταθερή, για να μην θέτει τη χώρα σε κίνδυνο. Αυτό το απέδειξε και ο τρόπος, η διαδικασία με την οποία βγήκαμε επιτέλους από τα μνημόνια. Χάρη σε αυτή την πολιτική και χάρη στην πολιτική για την οποία έχει πάρει πολλές φορές συγχαρητήρια αυτή η κυβέρνηση. Άρα λοιπόν αυτό που είναι επιπλέον από το πλεόνασμα είναι αυτό που θα βοηθήσει στην κανονικότητα. Άρα λοιπόν δεν τίθεται θέμα του κάνω παροχές επειδή βγήκα από τα μνημόνια και θέτω την Ελλάδα σε κίνδυνο. Θέλω να ξέρετε ότι για μας είναι πλέον συνείδηση, και καλό είναι να γίνει συνείδηση στους πάντες, σε όλο το πολιτικό σύστημα. Δεν ξεχνάμε πώς μπήκαμε στη μνημονιακή εποχή. Δεν ξεχνάμε δηλαδή ότι και γίναμε επέτες των υπόλοιπων. Δεν ξεχνάμε ότι αυτή η δημοσιονομική αστάθεια που είχε δημιουργηθεί στη χώρα, αυτές οι παροχές, αυτό το πελατειακό σύστημα, μας τύχησαν πάρα πολύ. Βλέπουμε λοιπόν ότι η κυβέρνηση θέλει να επιστρέψει η χώρα στην κανονικότητα, η κοινωνία στην κανονικότητα, φροντίζοντας να έχει πάντα σταθερότητα. Και θα δούμε, όταν θα επιστρέψουμε σε εσάς, και τα επιμέρους θέματα που σας διαχωρίζουν σε σχέση με αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία. Κύριε Κατσαφάδο. Αναπαρίθμιση αριθμών εδώ, για να κάνω αντιπολίτευση, αντιπαράθεση στον κύριο Κατσαφάδο, να πω σε ποιο επίπεδο είναι η ανάπτυξη, σε ποιο επίπεδο ήταν πριν από κάποια χρόνια, σε ποιο επίπεδο είναι οι εξαγωγές, για την οικονομική μεγέθυνση, για την αύξηση του ΑΕΠ κλπ. Θα πάω όμως σε ένα σημείο που είπε και ο κύριος Κατσαφάδος με περισσή, θα έλεγα έτσι, με περισσό ενθουσιασμό για την κανονικότητα. Αυτή η χώρα γυρίζει στην κανονικότητα. Σιγά σιγά, δεν είναι εύκολο μετά από 10 χρόνια και μετά από τι έχει συμβεί. Κανονικότητα, ξέρετε τι σημαίνει, κύριε Παναγιωτόπουλε? Κανονικότητα σημαίνει ότι τα κόμματα πληρώνουν τα δάνειά τους και δεν βγαίνουν στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα και ζητάνε οι αντιπρόεδροι των κομμάτων να μην δοθούν τα δάνεια. Κανονικότητα σημαίνει ότι για πρώτη φορά έχουμε την ιστορική μέρα, και επειδή μας μιλάει ο κύριος Κατσαφάδος και η Νέα Δημοκρατία γενικώς για ιδιωτικό τομέα, έχουμε για πρώτη φορά αδειοδότηση των τηλεοπτικών καναλιών, που σημαίνει ότι δεν γίνεται, δεν θα γίνεται από εδώ και πέρα αυτό το μεγάλο πάρτι σε βάρος του δημόσιου χρήματος που έγινε όλες αυτές τις δεκαετίες. Αυτό είναι κανονικότητα. Αυτό είναι υγιής επιχειρηματικότητα. Αυτό είναι σεβασμός του δημόσιου χρήματος. Κοιτάξτε, επειδή ο καθένας από μας, και βγαίνουμε στα κανάλια και αρχίζει ο σκοτωμός, εμείς το κάναμε έτσι, εμείς το κάναμε αλλιώς, υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία είναι δεδομένα. Θέλουμε σε αυτή τη χώρα να μην ξαναέχουμε αυτό που είχαμε? Γιατί το είχαμε? Γιατί είχαμε μία επιχειρηματικότητα η οποία απλώς με τη βοήθεια
της οποιασδήποτε κυβέρνησης, εκάστοτε κυβέρνησης, έκανε, χρησιμοποιούσε δημόσιο χρήμα, θεωρούσε ότι αυτό είναι κανονικότητα. Αυτή λοιπόν η κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος είναι το πρώτο που πρέπει να σταματήσει. Η ιστορική απόφαση εχθές του να αδειοδοτηθούν τα τηλεοπτικά κανάλια είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η δεύτερη ιστορική απόφαση θα είναι όταν τα κόμματα πούν ότι εμείς χρωστάμε. Και από τη στιγμή που χρωστάμε πρέπει να επιστρέψουμε αυτά τα χρήματα, γιατί είναι χρήματα του ελληνικού λαού. Αν δεν ξεκινήσουμε λοιπόν από τα θεμελιώδη, όλα τα άλλα που θα λέμε θα είναι ωραία λόγια για να πούμε κάτι. Αν λοιπόν λέμε ότι είναι παροχολογία, δηλαδή ζητάει ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας να μην αποπληρωθεί το δάνειο της Νέας Δημοκρατίας. Και λέει βέβαια ότι εσείς ήσασταν πρώτοι που ρυθμίσατε χρέη. Ρυθμίσαμε, το πληρώνουμε. 60%. Ναι, το πληρώνουμε και όχι το ίδιο χρέος. Αν λοιπόν ζητάει κάτι τέτοιο, αν ζητάει κάτι τέτοιο ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, το να επανέλθει ο κατώτατος μισθός, που είναι ένα κοινωνικό δικαίωμα και είναι προϋπόθεση και ανάπτυξης. Προϋπόθεση και ανάπτυξης, γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη με την κοινωνία πεθαμένη. Δεν είχαμε ανάπτυξη τόσο καιρό, όχι στον αέρα, γιατί είχαμε μία κοινωνία η οποία δεν μπορούσε να λειτουργήσει, δεν μπορούσε να καταναλώσει. Άρα αν δεν ξεκινήσουμε από εκεί, είναι προϋποθέσεις αυτές της ανάπτυξης. Η Νέα Δημοκρατία κάνει, τα αφήνει αυτά στην άκρη. Και για να κάνω ένα τελευταίο σχόλιο. Ναι, ένα τελευταίο σχόλιο. Όταν ο κύριος Μητσοτάκης οδηγεί σε αυτό το κοινωνικό κεάδα του συνταξιούχου, στις συντάξεις, ειδικά τους ανθρώπους που δεν έχουν εργαστεί λόγω της κρίσης, είναι μια γενιά που έχει χάσει μια δεκαετία σχεδόν, και λέει ότι ιδιωτικοποίηση των επικουρικών συντάξεων, εκεί έχουμε άλλα πράγματα και πρέπει να συζητήσουμε για αυτά. Θα διαφωνήσουμε να καταλαβαίνει και η κοινωνία με ποιους έχει να κάνει. Αυτά είναι τα σημαντικά. Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω την κυρία Ανακνωστοπούλη τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται και προσπαθεί να πετάξει. Σε καμία δύσκολη θέση, κύριε, προσπαθείτε να πετάξετε την μπάλα στην εξέδρα. Εδώ καθόμαστε και μιλάμε. Κυρία Ανακνωστοπούλη, αφήστε με να μιλήσω. Εδώ καθόμαστε και μιλάμε. Εδώ καθόμαστε και μιλάμε. Εδώ καθόμαστε και μιλάμε για την κοινωνία. Εδώ καθόμαστε και μιλάμε για την κοινωνία και εσείς γυρνάτε και μου λέτε για τα δάνεια των κομμάτων, το οποίο πρέπει να συζητηθεί. Αλλά αν θέλατε να μπούμε σε νούμερα, δεν μου είπατε κάποιο νούμερο. Είπατε βέβαια ότι δεν θέλετε για να μην μπούμε σε μια αντιπαράθεση. Να μπούμε σε μια αντιπαράθεση. Και επειδή είχατε διατελέσει το Υπουργείο Παιδείας, πιστεύω ότι η κανονικότητα δεν αποτελεί 35.000 παιδάκια να μένουν εκτός παιδικών σταθμών. Αυτά είναι θέματα τα οποία θα δείχναν αν έχουμε μπει σε μια κανονικότητα. Και αν σεβόμαστε. Θέλετε να μου πείτε, κυρία Αναγνωστοπούλου, θέλετε να μου πείτε να μιλήσουμε. Θέλετε, κυρία Αναγνωστοπούλου, ότι για να μπούμε στην κανονικότητα πρέπει να ρυθμιστούν τα δάνεια των κομμάτων. Σαφέστατα και θα πρέπει να πληρώσουν. Όχι μόνο. Σαφέστατα. Σας λέω ένα παράδειγμα. Αυτό ήταν ο βασικός επικίνδυνος. Κύριε, δύο λεπτάκια έχουμε. Ευχαριστώ. Ναι. 10 δεύτερα αν θέλετε κάτι. Λοιπόν, τίποτα. Είναι το συνηθισμένο σενάριο της Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτά έγινε που πρέπει να απαντήσει. Σε αυτά που πρέπει έγινε να που απαντήσει. Σε αυτά που πρέπει να απαντήσει δεν απαντάει ποτέ. Μειώνονται είναι τον άλλο μήνα 30% συντάξεις των συντάξεων και άδας για τους περισσότερους. 30% τον άλλο μήνα θα καλά έχουν μειωμένες συντάξεις, κυρία. 30% θα είναι μειωμένες. Δεν θα έχουμε. Μην ανησυχείτε. Αυτό το λέτε τώρα, κύριε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ θα είμαστε και θα Κατσαφάνδρο, κυρία Αναγνωστοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όμως. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.